Κυρία Πρόεδρε, με τη σειρά μας και με τη σειρά μου να εκφράσουμε τα, ε, στην κυριολεξία τα θερμά συλληπιτήρια, έστω και νοερά, έστω και λεκτικά, με οδύνη ψυχής για τον καταστροφικό και ταυτόχρονα δολοφονικό σεισμό Τουρκίας και Συρίας, με τα αθώα αυτά θύματα, τις χιλιάδες θύματα, χιλιάδες άστεγους, χωρίς αυτή τη στιγμή να διαγράφεται κανένα μέλλον όπως διαπιστώνουμε από τα ρεπορτάζ. Επικροτούμε την πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και με τη σειρά μας απευθυνόμαστε στις συνδημότητες στους συνδημότες από το υστέρημα ή από το πλεόνασμα να συνδράμουμε κι εμείς στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας στο πλαίσιο της διεθνούς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Επίση, θα μου επιτρέψετε και να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια και στην οικογένεια τη εκλειπούση Μαρίνη Μαρίνη. Ναι. Τα θέματα που θα ήθελα να θίξω σήμερα θα ξεκινήσω, κύριε Πέρα, από εσάς, διότι τα πρώτα βήματα τα κάνατε. Απομακρύθηκαν τα πυροσβεστικά οχήματα από την είσοδο του κημητηρίου τη Περαχώρα. Αποκαταστάθηκε η ζημιά στο κημητήριο. Τώρα μένει να εξετάσετε, και ελπίζω να το κάνετε και αυτό σύντομα, τα υπόλοιπα στέγαστρα που είναι και αυτά αιστείες μόλυνσης. Και αν μπορούμε να απομακρύνουμε από το κημητήριο και τον κάδο αυτόν, αυτό να το δούμε που μπορούμε να το μεταφέρουμε δηλαδή. Γιατί για να απομακρυνθεί κάπου πρέπει να το μεταφέρουμε. Κύριε Σαγελαρίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο διευκρινήσεις. Σας παρακαλώ πολύ. Η πρώτη διευκρίνηση είναι όσο αφορά τη θέρμαση των σχολείων αν έχουμε πρόβλημα με τη θέρμαση των σχολείων πήραμε κάποιο επίδομα ε, παίρνουμε και από τη Μοτορόιλ θα θέλαμε για την φε... χειμερινή περίοδο να μας εξηγήσετε να, ουσιαστικά, να μας αναλύσετε ε, τι ακριβώς συμβαίνει με την προμήθεια του πετρελαίου στα σχολεία και με ποιο τρόπο γιατί νομίζω η δαπάνη είναι μικρή. Έτσι, αυτή που... Η κρατική επιχορήγηση. Ε, επίσης ε, να μας ενημερώσετε πότε το επίδομα γάλατος για τις καθαρίστριες του 2022 θα καταβληθεί. Το Δεκέμβριο είχα αναφερθεί σε ένα ζήτημα, κύριε Δήμαρχε, αναφέρομαι σε εσά επειδή είστε και ο και Αντιδήμαρχος Πολοδομίας, αφορά το φωτισμό μετά από το κέντρο αιμοκάθαρσης είναι περίπου 200 μέτρα προς το Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο. Είναι μια απόσταση 200 μέτρων. Εκεί δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός εδώ και περίπου ένα χρόνο. Εάν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για να αποκατασταθεί ηλεκτροδότηση γιατί ενέχει κινδύνους εισόδου και εξόδου στα οχήματα αυτή τη στιγμή. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, για εκείνο το περιβόητο πεζοδρόμιο απέναντι από το Γαλαξία μπροστά από την BP. Έχω δώσει εντολή, πιστεύω εντό των έχει Ωραία. δοθεί εντολή. Εάν δεν ε, 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 δώστε μα τουλάχιστον απλώς το την δωθεί, εξουσιοδότηση όχι, να έχουμε, το κάνουμε εθελοντικά. Έχουμε μιλήσει με την τεχνική υπηρεσία, κύριε Καραπανάγου τι να κάνετε εθελοντικά. Να το κάνουμε, και Δημαρχέ, εθελοντικά. Υπάρχουν διάφορα α. θέματα. Έχουν δοθεί εντολή για να μπορέσουν να τακτοποιηθεί. το, το θέμα του πεζοδρομίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι το, το πεζοδρομίο ναι, 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 ναι. αυτό που έχει δοθεί. Έχει δοθεί εντολή. Πιστεύω ότι σύντομα θα τελειώσει. Ναι. Για το, για το, αυτό έχει κλαπεί δεύτερη φορά κλαπεί και το ναι. καλώδιο. Στο συγκεκριμένο, νομίζω έχει εξασφαλιστεί τώρα το καλώδιο. Θα κοιτάξουν τώρα, ξεστολίζουν την πόλη, στολίζουν την πόλη για να μπορέσουν να αλλάξει. Οι υπόσχεση είναι τη περιφέρεια ότι επειδή κάνανε μια μεγάλη σύμβαση με, με φώτα LED, το εκτό σχεδίου κομμάτι μου έχει υποσχεθεί ο Περιφερειάρχης ότι θα αλλάξει τι λάμπε και θα τι βάλει LED. Περιμένω τώρα να τελειώσει η διαδικασία του διαγωνισμού της περιφέρειας που θα, που θα αλλάξει λάμπε σε σημεία που είναι εκτό σχεδίου. Έχει κάνει μια μεγάλη σύμβαση με λάμπε και με συνεργεία που αλλάζουν τη λάμπε σε LED. Και εύχομαι και πιστεύω ότι σε κάποιο χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, μέχρι το Πάσχα, τώρα να μην υποσχεθώ κάτι, είναι θέμα τη περιφέρεια. Μα έχει πει ότι θα μα τα αλλάξει τα φώτα σε LED. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Δημαρχή και το τελευταίο θέμα κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Ε, κύριε Δημαρχή, απευθύνομαι και σε εσά. Μα είχατε διαβεβαιώσει ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε για το ζεστό νερό τη Περαχώρα. Στη τελευταία συνεδρίαση απευθύνθηκα στον κύριο Πρωτονετάριο, ο οποίο ω απάντηση αναφέρθηκε στο φόρτο εργασία τη ΔΕΙΑΛΘ. Τη συζήτηση και την απόφαση που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μας έχει φάει την ψυχή υπέρα χώρα. 25, 25 ευρώ σου πλήρωσα, μη... και... πιο φθηνά. Ε? Κύ... Κύριε, κύριε δήμαρχε... Λαμπρού, συγγνώμη κύριε Καρπαναγώ, ναι, κλείστε ναι. παρακαλώ το μικρόφωνο. Και θα κλείσω με τα λεγόμενα του κυρίου Πρωτονοτάριου, γιατί είναι πολύ σημαντικά, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρωτονετάρια. Μου απαντήσατε. Θα έχετε γραπτό στην απάντηση της ΔΕΙΑΛΘ και εσείς τα αποφασίσετε. Από εκεί και πέρα, ό,τι περαιτέρω ενέργειες εσείς νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε, είστε ελεύθεροι να κάνετε. Αυτά είπε ο κ. Πρωτονομιτέρας, απευθυνόμενος προς εμένα. Είτε θέλετε να πάτε δικαστικός, είτε θέλετε να βάλετε έναν καινούριο μελετητή, είτε θέλετε να ελέξετε του σωλήνες του κεντρικούς που πάνε στην Περαχώρα, οτιδήποτε θέλετε μετά την έγγραφη απόφαση η οποία θα σας δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ μπορείτε να το πραγματοποιήσετε. Κύριε Δημαρχέ, εδώ είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε πολιτικό όργανο. Δεν αντιλαμβάνομαι τον κύριο Πρωτονετάριο γιατί θέλει να ποινικοποιήσει την πολιτική μας ζωή. Και για ποιο λόγο ο κύριος Πρωτονετάριο, αντί να μας πει εδώ και δύο χρόνια ότι αυτή είναι η λύση, μας λέει τι θα αποφασίσει, τι θα συνεδριάσει, τι θα σκεφτεί, τι θα συντάξει ως τεχνική έκθεση η ΔΕΛΙΑΤ. Κύριε Δήμαρχε, ποσό μα ενδιαφέρει και ποσό με ενδιαφέρει και ω δημότη τη Περαχώρα και του Δήμου μα. Με ενδιαφέρει ότι υποφέρουμε ότι η Περαχώρα είναι ένα ζεστό καζάνι που βράζει εδώ και δύο χρόνια και δεν υπάρχει λύση. Από τον κύριο Πρωτονετάριο, κύριε Δήμαρχε, από τα χείλη του, Περιμένουμε την πρόταση της λύσης να μας πει ότι θα λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Ούτε μας ενδιαφέρουν τα δικαστήρια, ούτε δικομανείς είμαστε και πολύ περισσότερο όταν αναφερόμαστε στο πολιτικό όργανο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο. Απο, Απογοήτευσε κύριε Πρωτονετάριο για αυτές τις λέξεις και για αυτά τα λόγια. Εσείς και ειδικά προς το πρόσωπό μου σας έχω δώσει την εικόνα ότι είμαι ένας άνθρωπος που τρέχει στα δικαστήρια. Εδώ μαζί σας αναζητά τη λύση τη λύση που εδώ και δύο χρόνια δεν τη δίνετε. Και υπόσχεστε εσείς ο ίδιος με υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις ότι θα το κάνετε. Και έρχεστε τώρα και αφήνετε μομφή ότι θα πάμε στα δικαστήρια, στο πρόσωπό σας. Εξάλλου έχει διατυπωθεί η αμοιβαία εκτίμηση και στον επαγγελματία και στον δημοτικό σύμβουλο από, από, μένα προς το πρόσωπό σας. Εσείς έχετε μέχρι τώρα ανακοινώσει τότε με το καζίνο αν δεν ψηφίζαμε την κυρία Πρωτοβατπά ότι θα μας βάζατε αφήσει σε όλο το Δήμο. Θα τυχοκολούσατε ότι δεν ψηφίσαμε εγώ και η κυρία Πρωτοπαπά. Τώρα λοιπόν, έλεος παρακαλώ κύριε Πρωτονετάριε, δεν θέλουμε προσωπικά, κάνω την τοποθέτησή μου κύριε Δήμαρχε, αναφερόμενος στην ΕΔΕΙΑΡΘ γιατί είναι η αρμόδια υπηρεσία να λύσει το θέμα. Εδώ και δύο χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει ούτε τα δικαστήρια ούτε η τεχνική σύμβολη. Μα ενδιαφέρει η λύση που υποφέρουμε στην Περαχώρα εδώ και δύο χρόνια. Με το ζεστό νερό που βράζει η βρύση. Όταν την ανοίγουμε το καλοκαίρι. Ε, κάθε άλλο, κύριε Πρωτονετάρη, ούτε δικομανής, το ξεκαθαρίζω για πολλοστή φορά. Ούτε εγώ, ούτε η παράταξή μας. Είμαστε. Λύση περιμένουμε από τα χείλη σα. Όχι μόνο υποσχέσει και διαβεβαιώσει. Και μα λέτε τώρα, δεν μα ενδιαφέρει η απάντηση του Δικητικού Συμβουλίου. Δεν μα ενδιαφέρει ποιο στέει εδώ και δύο χρόνια. Τη λύση θέλουμε. Το αντιλαμβάνεστε, εκτό πια και αν την ελληνική γλώσσα πλέον δεν την αντιλαμβάνεστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.